Το Poco FX Pro, το κορυφαίο μοντέλο της σειράς από την εταιρεία, το έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό και μάλιστα όπως πάντα σε αρκετά διαφορετικά βίντεο. Τώρα πλέον που έχω στα χέρια μου και το απλό Poco FX, μπορώ αρχικά να καταλάβω γιατί με έχουν ρωτήσει σε αρκετά σχόλια και μηνύματα πότε θα το πάρω και αυτό για να το δοκιμάσω. Επίσης θεωρώ ότι η περιγραφή το απλό μοντέλο το αδικεί σε μεγάλο βαθμό, αφού στο σύνολο όσων προσφέρει για τα χρήματα που κοστίζει όπως πάντα επίσημα στη χώρα μας, είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό τηλέφωνο, ειδικά για όσους δίνουν έμφαση στις όσο το δυνατόν καλύτερες επιδόσεις, ενώ και σε όλα τα υπόλοιπα που προσφέρει είναι όσο καλό πρέπει και πάλι για την κατηγορία τιμής του. Και για να το κάνω αυτό όπως πάντα λίγο πιο συγκεκριμένο, το απλό Poco FX, αν και θα πω για ακόμα μία φορά ότι αυτός ο όρος του αδικεί, κοστίζει στη χώρα μας επίσημα 499 ευρώ για την έκδοση με 512 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM, και στα χρήματα αυτά έχει πραγματικά πολύ καλές επιδόσεις, μία επίσης πραγματικά πολύ καλή οθόνη, δύο ιστοικανοποιητικές κάμερες και μία μπαταρία που έχει τη χωρητικότητα και την απόδοση που πρέπει, ενώ για μία ακόμα φορά φορτίζει επίσης και όσο γρήγορα χρειάζεται. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε ενοχλητικά αναλυτικά όπως πάντα στη συνέχεια του βίντεο, αφού το βίντεο αυτό είναι μια πρώτη γνωριμία με το Poco FX, το οποίο φυσικά τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιήσω αρκετά για να έχω μια καλύτερη εικόνα και να επανέλθω με το αναλυτικό του review. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, στο οποίο έχω κάνει ήδη ξεκάθαρο το ύφος που θα έχει το βίντεο αυτό στη συνέχεια, αφού πραγματικά θεωρώ ότι το Poco FX για τα χρήματα που κοστίζει επίσημα στην ελληνική αγορά, και πόσο μάλλον για τα χρήματα που μπορεί να το βρει κανείς σε ηλεκτρονικά καταστήματα, είναι η καλύτερη συσκευή σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις που προσφέρει. Έχει επίσης, θα το πω για ακόμα μία φορά, μία πραγματικά πολύ καλή οθόνη και μπαταρία. Έχει μικρές διαφορές και στην κατασκευή του, οι κάμερες στο πίσω μέρος του είναι ελάχιστα βελτιωμένες και όλα αυτά θα τα δούμε όπως πάντα ενοχλητικά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσω λίγο με την εξωτερική κατασκευή του, στον οποίο μπορεί κανείς να καταλάβει ότι έχουν γίνει όχι απαραίτητα κάποιες παραχωρήσεις, αλλά κάποιες συγκεκριμένες επιλογές για να διατηρηθεί το κόστος στα επίπεδα αυτά. Το πίσω μέρος, το απλό Poco FX, είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, το οποίο έχει μια διαφορετική, λίγο πιο άγρια και μάτη υφή, κάτι που πάντα παραμένει πλεονέκτημα, ώστε να μην αποτυπώνονται ιδιαίτερα έντονα οι δαχτυλιές όταν κάποιος το κρατάει στα χέρια του και αν δεν το έχει μέσα σε μια θήκη. Τώρα, το πλαϊνό μέρος, όπως το Poco FX πλέον, είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, κάτι που όπως πάντα αλλάζει σημαντικά την αίσθηση ποιότητας και στιβαρότητας, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, που έχει οποιοδήποτε τηλέφωνο όταν το κρατάει στα χέρια του, και το απλό Poco FX έρχεται πλέον με πιστοποίηση IP64 για το χύ στο νερό και τη σκόνη, κάτι που παραδόξως δεν υπάρχει στο Poco FX Pro. Για όποιον εδώ τώρα θέλει να σχολιάσει τη διαφορά ανάμεσα στο IP64 και το IP68, προφανώς οι συσκευές που έρχονται με IP68 πιστοποίηση έχουν λίγο καλύτερη αντοχή. Αν τώρα κάποιος θέλει να βάλει το τηλέφωνο του μέσα σε μια πισίνα ή στη θάλασσα για να βγάλει φωτογραφίες, ναι, υπάρχει διαφορά. Αν αυτό που τον ενδιαφέρει, που είναι και πιο λογικό εδώ που τα λέμε, είναι αν πέσει κατά λάθος νερό πάνω στο τηλέφωνο του ή βραχή με οποιονδήποτε τρόπο να μην πάθει κάποια ζημιά, το απλό Poco FX με την πιστοποίηση IP64 το προσφέρει κανονικά αυτό. Και μια και τόση ώρα έχω το Poco FX στο πίσω μέρος του, το έχω γυρίσει στην μπροστινή πλευρά του, να κάνουμε πρώτα τη συζήτηση για την πραγματικά πολύ καλή οθόνη που έχει. Να αναφέρω πρώτα συνολικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Η διαγώνιος είναι στις 6,67 ίντσες, έχει ονομαστική ανάλυση 2712x1220 pixel, που είναι υψηλότερη από αυτή ενός Full HD Plus Panel, χαμηλότερη από μια 1440p οθόνη. Η διαφορά είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να καταλάβει κανείς. Παρ' όλα αυτά, όταν μια εταιρεία χρησιμοποιεί μια οθόνη αυτού του είδους, ειδικά σε αυτή την κατηγορία τιμής, πάντα προφανώς είναι καλοδεχούμενο. Τώρα, το ίδιο το πάνελ έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το ρυθμό ανανέωσης ανάμεσα σε 60, 90 και 120 Hz. Ανάλογα με το τι προβάλλει, προφανώς υπάρχει και μια μικρή διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας. Δεν είναι κάτι τόσο ιδιαίτερα σημαντικό, σίγουρα όμως και πάλι σε σύγκριση με άλλες συσκευές σε αυτή την κατηγορία τιμής, το εύρος αυτοπροσαρμογής είναι έστω και λίγο καλύτερο. Σύμφωνα με την εταιρεία, τώρα η συγκεκριμένη οθόνη έχει επίπεδα φωτισμού που μπορούν να φτάσουν θεωρητικά έως και 2400 nits. Όπως πάντα, το νούμερο αυτό αναφέρεται σε ένα μικρό ποσοστό της συνολικής επιφάνειας και σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Φαίνεται όμως ότι η οθόνη στο Poco FX μπορεί σε ολόκληρη την επιφάνειά της και πάντα με την αυτόματη προσαρμογή κάτω από το φως του ήλιου να φτάσει έως και τα 1200 nits. Ένα πολύ ικανοποιητικό νούμερο και ρεαλιστικά και πάλι σε αυτή την κατηγορία τιμής δεν υπάρχουν τηλέφωνα που να έχουν μια συνολικά πιο φωτεινή οθόνη. Το Poco FX Pro περιμένει ως συνήθως άλλωστε να ξεκινήσει το συνηθισμένο επίσης HDR βίντεο. Πριν το κάνω αυτό, εννοείται ότι και πάλι θα αναφέρω ότι η σωστή υποστήριξη προβολής HDR περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει και τον Dolby
Dolby Vision HDR πρότυπο, το οποίο στο Netflix και το Disney Plus είναι σαφώς πιο διαδεδομένο από το HDR10 Plus. Συνεχίζω να μην θεωρώ γιατί η Samsung και όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία τιμής αλλά και γενικότερα δεν υποστηρίζουν το Dolby Vision HDR πρότυπο, δεν ίσχυει αυτό για το Poco FX, έχει κανονικά την υποστήριξη που πρέπει ώστε να βλέπουμε HDR περιεχόμενο σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Και αφού είπα πολλές φορές τη λέξη HDR, όπως κάνω πάντα εδώ που τα λέμε, πάμε να ξεκινήσω το βίντεο στην οθόνη του Poco FX και προφανώς δεν περιμένει κανείς κάτι λιγότερο από εντυπωσιακά ζωντανά και όμορφα χρώματα, χωρίς όμως να είναι υπερβολικά, το τονίζω αυτό για όσους θέλουν να το σχολιάσουν και οι γωνίες θέασης είναι επίσης απόλυτα ικανοποιητικές. Τώρα, εδώ επειδή το Poco FX έχει ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχει και ένα μικρό πλεονέκτημα στο που συντονίζονται τα δύο στερεοφωνικά ηχεία που έχει όταν τα έχουμε σε μια αρκετά υψηλή ένταση. Πάμε να το ακούσουμε αυτό και στην πράξη. Και κάτι ακόμα που επίτηδες έκανα για να ακουστεί και να φανεί στο συγκεκριμένο βίντεο είναι ότι όταν κάποιος κλείσει κατά λάθος το βασικό ηχείο στο κάτω μέρος του Poco FX, το ακουστικό του που λειτουργεί σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο διατηρεί μια πολύ καλή ένταση σε σύγκριση με πολλές άλλες συσκευές, κάτι που κάνει την ισορροπία του ήχου σαφώς πιο ευχάριστη όταν βλέπουμε βίντεο ή όταν γενικότερα ακούμε κάτι με το τηλέφωνο. Και σε ένα βίντεο που έτσι κι αλλιώς όπως πάντα θα είναι μεγάλο σε διάρκεια, πριν φύγουμε από την οθόνη, θα αναφέρω εννοείται ότι αυτή έχει ενσωματωμένο και τον αισθητήρα αποτυπωμάτων, ο οποίος ναι, δυστυχώς και εδώ είναι χαμηλότερα από το ιδανικό τοποθετημένος, όπως όμως τόση ώρα φαίνεται έτσι κι αλλιώς το πλάνο της κάμερας, είναι εντυπωσιακά γρήγορο στο να ξεκλειδώνει το τηλέφωνο και πάντα το καταφέρνει με την πρώτη προσπάθεια. Όπως είπα τώρα στην αρχή του βίντεο, πριν από αρκετή ώρα, εννοείται δικό μου βίντεο είναι οι δύο κάμερες στο πίσω μέρος του Poco FX, δεν είναι απαραίτητα το δυνατό του χαρακτηριστικό, η βασική όμως από αυτές είναι βελτιωμένη τουλάχιστον σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο. Η κάμερα λοιπόν στο Poco FX έχει πλέον ονομαστική ανάλυση 50 αντί για 64 MP, χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τον IMX882 αισθητήρα της Sony, ο οποίος έχει περίπου το ίδιο φυσικό μέγεθος με την κάμερα στο αμέσως προηγούμενο μοντέλο, επειδή όμως έχει χαμηλότερη ονομαστική ανάλυση, τεχνικά κάθε ένα από τα φωτοευαίσθητα στοιχεία είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος, κάτι που του δίνει ένα έστω και μικρό πλεονέκτημα. Η κάμερα αυτή έχει κανονικά και optical image stabilization στο φακό της και η απόδοση που έχει προφανώς είναι κάτι που αφού το χρησιμοποιήσω για μερικές ημέρες θα συζητήσουμε στο αναλυτικό του review. Τώρα, εδώ η Poco από τη μία πλευρά έκανε μια σωστή επιλογή, δεν έβαλε μια τρίτη μάκρο κάμερα στο τηλέφωνο απλά για να υπάρχει, η δεύτερη όμως ultra wide κάμερα και στο απλό Poco FX έχει ονομαστική ανάλυση 8 MP και όπως έχω πει πολλές φορές, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις μια κάμερα αυτού του είδους βγάζει στο αποδεκτές φωτογραφίες, κάμερες με ultra wide φακό και αυτή την ονομαστική ανάλυση είναι κάτι που πρέπει να εξαφανιστεί από οποιοδήποτε τηλέφωνο. Και για όποιον θέλει εδώ με το δίκιο να σχολιάσει ότι προσπέρασε αρκετά γρήγορα το κομμάτι των καμερών, αρχικά δεν είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει το Poco FX και προφανώς οι επιδόσεις που προσφέρει στα χρήματα που κοστίζει είναι το βασικό κριτήριο. Ο Snapdragon 8S Gen 3, λοιπόν, επεξεργαστής της Qualcomm που έχει στο εσωτερικό του, είναι μια λίγο διαφορετική έκδοση του κορυφαίου Snapdragon 8 Gen 3. Το S εδώ στην ονομασία του δεν το κάνει απαραίτητα ξεκάθαρο αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Η ουσιαστική διαφορά, σε ό,τι αφορά τους πυρήνες επεξεργασίας τουλάχιστον, είναι λίγο χαμηλότερη συχνότητα λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά, ο Snapdragon 8S Gen 3 έχει μια αρκετά διαφορετική GPU στο εσωτερικό του, η οποία χωρίς να έχει κακή απόδοση σε καμία περίπτωση, δεν είναι αντίστοιχη αυτής του Snapdragon 8 Gen 3, αλλά και του αμέσως προηγούμενου Snapdragon 8 Gen 2. Λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό, αφού έχω ήδη τρέξει το Geekbench και το 3D Mark στο τηλέφωνο, το αποτέλεσμα που πετυχαίνει η συσκευή δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το πόσο εντυπωσιακά ισχυρό είναι, ακόμα και σε σύγκριση με σημαντικά ακριβότερα τηλέφωνα και στο single core αλλά και στο multi-core test. Τώρα, η απόδοση του Snapdragon 8S Gen 3 είναι στα ίδια επίπεδα στο multi-core test με την αμέσως προηγούμενη σειρά που χρησιμοποιεί τον Snapdragon 8 Gen 2 σε όλα τα κορυφαία τηλέφωνα από αρκετές διαφορετικές εταιρείες. Αυτό δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι στα 500 ευρώ που κοστίζει το τηλέφωνο, με αυτό τον αποθηκευτικό χώρο και με αυτή την οθόνη, προσφέρει εντυπωσιακά καλές επιδόσεις. Πάμε τώρα και στο 3D Mark να δούμε την απόδοσή του και εδώ. Στο Wildlife Unlimited Test, η απόδοση που έχει είναι καλύτερη προφανώς από ό,τι θα χρειαστεί κανείς για
σχεδόν οποιοδήποτε παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και στο Extreme Unlimited Test, το οποίο είναι αρκετά πιο απαιτητικό. Και αν εδώ κάποιος θέλει να κάνει τη σύγκριση με πολλά άλλα τηλέφωνα σε αυτή την κατηγορία τιμής, θα διαπιστώσει ότι πρακτικά κανένα, ή μάλλον με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχει συνολικά καλύτερη απόδοση σε αυτό το τομέα. Και παρότι έχω αναφέρει ήδη αρκετές φορές ότι το Poco FX έρχεται με 512 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB διαθέσιμης μνήμης RAM, να θυμίσω ότι αυτό δεν είναι κάτι που θεωρείται δεδομένο σε αυτή την κατηγορία τιμής. Υπάρχουν τηλέφωνα από μια άλλη συγκεκριμένη κορεάτικη εταιρεία, τα οποία στα χρήματα αυτά έρχονται με 128 GB αποθηκευτικού χώρου για κάποιο λόγο, χωρίς μάλιστα αυτό να είναι και το μοναδικό τους μειονέκτημα. Έρχεται προφανώς η συσκευή με το HyperOS, το νέο γραφικό περιβάλλον της Xiaomi και της Poco, και βασίζεται στο Android 14, το οποίο τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή είναι και η νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος από την Google που είναι επίσημα διαθέσιμη. Και να κάνω και μία αναφορά στην μπαταρία, στο βαθμό που μπορώ να το κάνω αυτό σε ένα τηλέφωνο που δεν έχω αρκετές ημέρες στα χέρια μου για να έχω μια πλήρη εικόνα για την απόδοσή της. Η χωρητικότητα είναι στις 5.000 mAh και σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο hardware πιθανότατα δεν θα έχει κάποια κακή απόδοση με οποιονδήποτε τρόπο. Εννοείται όμως ότι και αυτό θα το δοκιμάσω και θα το συζητήσουμε στο αναλυτικό του review. Τώρα, το Poco FX φορτίζει και όσο γρήγορα πρέπει με 90W, είναι μια μικρή βελτίωση σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο μοντέλο, χωρίς βέβαια η διαφορά από τα 67 στα 90W να είναι κάτι τόσο σημαντικό, όσο σημαντικό είναι ότι πολλά άλλα τηλέφωνα σε αυτή την κατηγορία τιμής φορτίζουν ενοχλητικά πιο αργά. Και για όσους έχουν φτάσει μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου βίντεο και πιθανόν έχουν ενοχληθεί από το πόσο θετικό είναι με το Poco FX, να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι οι κάμερες σε οποιοδήποτε τηλέφωνο δεν είναι απαραίτητα το ζητούμενο για όλους. Υπάρχει ένα μέρος του αγοραστικού κοινού που θέλει με τα χρήματα αυτά και σε οποιαδήποτε κατηγορία τιμής εδώ που τα λέμε να πάρει ένα όσο το δυνατόν πιο γρήγορο και ικανό τηλέφωνο, το οποίο τώρα και για τα επόμενα χρόνια θα διατηρεί την απόδοση αυτή σε όσο το δυνατόν καλύτερα επίπεδα. Το Poco FX το καταφέρνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο και αν εδώ ψάξει κάποιος να βρει ποιες άλλες συσκευές είναι επίσημα διαθέσιμες με τον ίδιο επεξεργαστή στο εσωτερικό τους, παρότι τυπικά και δυστυχώς δεν είναι πολλές αυτές, τουλάχιστον επίσημα στη χώρα μας, καμία δεν είναι στα χρήματα αυτά και δεν προσφέρει συνολικά τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο, μια τόσο καλή οθόνη, μια πραγματικά καλή μπαταρία και προφανώς μια όσο το δυνατόν πιο γρήγορη φόρτιση. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!